Γεια σας. Λοιπόν, ένα βιντεάκι από το webcam, γιατί θέλω να ανεβεί όσο το δυνατόν γίνεται γρηγορότερα. Δεν είναι για ευχάριστο θέμα, αλλά θεώρησα ότι έπρεπε να το κάνω αυτό το βίντεο, γιατί μπορεί να μην έχει πέσει στην υπόλοιψή σας. Και καλό θα ήταν να ρίξετε μια ματιά σε αυτό το site που θα σας κατευθύνω. Ο καθένας από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό έπεσα πάνω σε ένα site, σε ένα blog, το οποίο μιλούσε για ένα κοριτσάκι, για την Ιωάννα, που είχε ASM, νομίζω λέγεται, που είναι μια γενετική ασθένεια, που αν και οι δύο οι γονείς είναι χωρίς, τότε το παιδί παρουσιάζει αυτή τη γενετική ασθένεια και δυστυχώς ένα παιδί που θα γεννηθεί με αυτή τη γενετική ασθένεια έχει πολύ λίγες πιθανότητες να επιβιώσει πέρα από κάποια χρόνια και έχει πάρα πολλά προβλήματα. Οι γονείς αυτού του παιδιού, της Ιωάννας, η Βίκη και ο Σπύρος, νομίζω, είχαν κάνει ένα blog και έγραφε και καλά, ας πούμε, από την πλευρά της Ιωάννα, σήμερα πήγα και έκανε εκείνο, έτσι η μαμά μου, έτσι ο μπαμπάς μου, έτσι περνάμε, και εδώ και καιρό παρακολουθούσα αυτό το blog. Προχθές στο blog έγραψε η μαμά της Ιωάννα, η Βίκη, ας πούμε, και λέει ότι η Ιωάννα έπαθε πνευμονία και πήγαμε στο νοσοκομείο. Και εντάξει, παιδί μου, οκ, μια μικρή πνευμονία λες. Αλλά χθες προχθές που ξανακοίταξαν, είχαν ανανεώσει το blog τους και έγραψαν ότι η Ιωάννα δεν τα κατάφερε και πέθανε. Θα μου πείτε, εγώ γιατί το κάνω αυτό το βίντεο, το κοριτσάκι πέθανε, πάει, δεν... Αλλά πιστεύω ότι και οι γονείς της Ιωάννας θα ήθελαν, εκτός από από ένα μήνυμα συλληπιτήριο που ίσως να τους βοηθήσει, γιατί δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι το βοηθάει να πάμε να γράψουμε κάτι για το παιδάκι. Αλλά έχουν βάλει και ένα link για να κάνετε, να κάνουμε δωρεές, αν θέλουμε, στο Ίδρυμα Μύθα τα Παιδιά. Είναι καλό να γνωρίζετε, γιατί μπορείτε να κάνετε προγεννητικό έλεγχο για αυτή την ασθένεια και να μην έχετε αυτό το πράγμα. Και γενικά να ενημερωθείτε και εσείς για αυτό το πράγμα. Βέβαια είναι λίγο... Δεν ξέρω αν έχουν αφαιρέσει και τις παλιές αναρτήσεις με τις φωτογραφίες, η Ιωάννας που πήγαινε εκεί, που έκανε μπάνιο, που πήγαινε... Αλλά όταν το διάβασα ότι το κοριτσάκι πέθανε, σοκαρίστηκα. Δηλαδή, κάθε μέρα κοιτούσα το blog της ή όποτε έκαναν ανάρτηση και δεν ξέρω, ας πούμε, είχα πιστέψει ότι θα τα καταφέρει το παιδί αυτό, ότι δεν θα... Είναι πολύ κρίμα, όμως. Είναι πάρα πολύ κρίμα, δηλαδή... Δεν μπορώ να φανταστώ το τι περνάνε αυτοί οι γονείς, ας πούμε. Και αν το Star βλέπει αυτό το βίντεο, και δεν το λέω γιατί είμαι ψώνια, το λέω γιατί παρακολουθούν το βίντεο μου, πάτε στο link που θα σας βάλω κάτω, πάτε στο blog της Ιωάννα. Καλό είναι να γνωρίζουμε μερικά πράγματα, γιατί μπορεί να συμβεί σε όλους μας. Εγώ αύριο μεθαύριο μπορεί να κάνω παιδί, άμα δεν κάνω αυτό το προγεννητικό έλεγχο. Τέλος πάντων, θα σας βάλω κάτω τα links. Θεώρησα σωστό να κάνω ένα βίντεο πάνω σε αυτό το θέμα. Εάν το βίντεο αυτό το βλέπουν ή το δουν κάποια στιγμή οι γονείς της Ιωάννας, δεν έχει λόγια να πεις. Τα συλληπιτήρια είναι λίγα. Το σκέφτομαι και πραγματικά
Δεν το χωράω το μυαλό μου. Δεν ξέρω πώς και τι δύναμη θα πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς και αν θα μπορέσουν να το ξεπεράσουν. Τι να τους ευχηθείς και τι να τους πεις. Το μόνο που μπορώ εγώ να ευχηθώ, ας πούμε, είναι καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Τι να πω, να κάνουν άλλα παιδιά, να ζήσουν. Δεν έχει κάτι να πεις. Το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι καλό κουράγιο, πιστεύω. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω, δεν... Έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Μακάρι ποτέ κανένας να μην βρεθεί σε τέτοια θέση. Πάντως η Ιωάννα ήταν ένα πραγματικά πολύ γαμάτο μωρό. Και εμείς που την παρακολουθούσαμε τη χαιρόμασταν, πούμε, πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή. Και εντάξει, ας πούμε, και θέλω να σου κάνω αυτό το βίντεο για την μνήμη της Ιωάννας, γιατί ξέρω ότι είναι άσχημο, ότι μπορεί να σας ρίχνω ψυχολογικά, ότι ίσως είναι και ανώφελο, γιατί εντάξει, ούτε η Ιωάννα γυρίζει πίσω, ούτε τίποτα, αλλά ξέρω, το λιγότερο μπορώ να κάνω να ενημερώσω τον κόσμο. Βέβαια, καλύτερα θα ήταν ότι είχα κάνει αυτό το βίντεο ενώ ζούσε η Ιωάννα, να σας πάω στο blog της να το δείτε κι εσείς, αλλά ειλικρινά, πίστευα ότι τα κατάφερνε. Δεν το περίμενα. Δεν το είχα σκεφτεί. Τέλος πάντων, αυτά. Θα βάλω το link από κάτω. Πάτε, συλληπιστείτε τουλάχιστον τους γονείς. Αν μπορείτε να βρείτε κάτι να πείτε, γιατί εγώ ακόμα σκέφτομαι τι θα γράψω. Δεν μπορώ να βρω κάτι να πω. Και... αυτά. Πούμε στο επόμενο βίντεο. Με το επόμενο βίντεο, ελπίζω, πιστεύω, θα έχει ευχάριστο χαρακτήρα, εντάξει. Αλλά και θα είναι μέσα στη ζωή. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Και κάτι άλλο ακόμα, ειδικά την τελευταία εβδομάδα, ήταν πολύ δύσκολη εβδομάδα για μένα. Άσχετα τα καραγκιζουλίκια που κάνουμε στα βίντεο και τα λοιπά. Ειδικά όταν άρχισε το Σκάρ να δείχνει τα βίντεο μου, μετά από εκείνο το βίντεο που είχα κάνει που έλεγα ότι είναι σαβούρης και τα λοιπά. Είχαμε στο χωριό μου ένα τροχαίο και σκοτώθηκε ένα παιδί, ένας φίλος μας 20 χρονών. Εντάξει, εγώ δεν τον ήξερα και πάρα πολύ. Και λόγω διαφοράς ηλικίας. Αλλά και εντάξει, εγώ δεν έκανα παρέα μαζί του. Από αν τελείς τον ήξερε, ήταν φίλοι, δουλεύαν μαζί. Αλλά δεν είναι το τροχαίο κάθε αυτό που μας συγκλώνησε, κάθε αυτό ή ο θάνατος, ήταν ο τρόπος. Γιατί το παιδί αυτό πέθανε τζάμπα. Μπήκε σε ένα μάξι συνοδηγός, το οποίο δεν είχε θέση, είχαν βγάλει και θέση για να κάνουν κόντρες. Και ενώ είχαν κάνει κόντρες και είχαν τελειώσει, έκαναν πάλι μαλακίες, ξέρεις, στον δρόμο, πως κάνουν Fast and the Furious, που πάει ο ένας προς περάσει και κλείνει. Και εν ολίγοις τα δύο μάξια συγκρούστηκαν και έφυγαν από τον δρόμο. Και ενώ οι οδηγοί από τα δύο μάξια δεν έπαθαν τίποτα, έσπασαν ένα χέρι, ας πούμε, το παιδί που ήταν συνοδικός και που δεν είχε θέση, σκοτώθηκε και είχε γύρω στα 90 τραύματα στο σώμα του. Και ξεκινούσαμε από κατάγματα στο κεφάλι, ρήξη σπλήνας, εσωτερικές αιμορραγίες, ρήξη ύπατος, σπασμένα χέρια, σπασμένα πόδια. Δηλαδή ούτε ανοίξανε καν το φέρετρο στην κηδεία, γιατί ήταν τόσο παραμορφωμένος που... ήταν σόκινγκ, ας πούμε. Και αυτά τα δύο γεγονότα, η Ιωάννα, ένα μωρό που έφυγε έτσι απλά, και άφησε πίσω τόσο στενά,
Δεν ξέρω, απελπισία, θα το πω. Επειδή ζω στο χωριό μου την κατάσταση και βλέπω έτσι στα ξαφνικά πώς χάθηκε το παιδί, δηλαδή πίναμε καφέ, έφυγε, σε 5 λεπτά ήταν νεκρός. Και δεν το χωράει το μυαλό σου. Εγώ όταν μου το είπανε, νόμιζα ότι μου λένε ψέματα. Δεν το πίστευα. Δηλαδή για 3 ώρες, 4, 5, δεν το πίστευα. Νόμιζα ότι με κοροϊδεύουν, μην δουλεύουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς γίνονται. Δυστυχώς γίνονται και το δυναμικό της ζωής που χάνεται είναι τεράστιο και όλα τα άλλα φτιάχνονται εκτός από αυτά. Δηλαδή, καλά τα λέμε για τα καλλιτικά μας, καλά τα λέμε για την οικονομική κρίση, καλά τα λέμε για γάμους και για χαρές, αλλά υπάρχουν και αυτά μέσα στη ζωή. Και θέλω να σας στείλω ένα μήνυμα με αυτό το βίντεο. Να μην στεναχωριέστε για πράγματα τα οποία φτιάχνονται και να μην χαλάτε ούτε λεπτό τη ζωή σας. Για χαζομάρες, να μην στεναχωριέστε ούτε για τα κιλά σας, ούτε για αν έχω σπηριά ή για το... Έτσι, όλα μέσα στη ζωή είναι, θα στεναχωρηθούμε και θα ασχοληθούμε, δεν μπορείς να είσαι εντελώς αμάν. Αλλά όταν έχεις αντιμετώπιση με τα πραγματικά προβλήματα, με τον θάνατο που είναι μη αναστρέψιμος, ξέρεις ότι όλα τα άλλα γίνονται, αυτό όμως δεν γίνεται. Πολλά και δεν θα γυρίσει πίσω. Ούτε Ιωάννα. Και αν εμένα με στεναχωρεί αυτό, φανταστείτε πόσο στεναχωρεί τους δικούς τους ανθρώπους. Και σκεφτείτε ότι κάποια μέρα θα έρθει και η δικιά μας ώρα. Και δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτή η ώρα. Μην θα εκμεταλλευτείτε τις ώρες που έχετε. Και αγαπηθείτε με τους ανθρώπους που έχετε. Και μάλλον δεν θα αυτά είχα να πω, συγγνώμη που σας στεναχώρησα. Αλλά ένιωθα την ηθική υποχρέωση να το κάνω. Δεν ξέρω αν δω ειλικρινά σχόλια. Σε αυτό το βίντεο δεν πρόκειται να ανοιχτώ σχόλια ούτε από τρόλς, ούτε από haters, ούτε από τίποτα. Είναι ιερό θέμα. Αν δεν έχετε τίποτα σοβαρό να γράψετε, μην γράψετε τίποτα. Απλά πάτε στο link της Ιωάννας, αν θέλετε. Και αν θέλετε να γράψετε κάτι, γράψετε κάτι σοβαρό. Την εμπειρία σας, παρόμοια θέματα, την άποψή σας. Αλλά να ξέρετε ότι μαλακή σχόλια σε αυτό το βίντεο θα διαγραφούν και αν δω ότι το θέμα παίρνει ηλίθια τροπή, θα διαγράψετε το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που με ακούσατε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Συγγνώμη που σας στεναχώρησα. Σας υπόσχομαι ότι δεν θα το κάνω τόσο συχνά. Φιλάκια. Γεια σας.